Αγαπητοί και σεβαστοί πατέρες, πατέρα Βασίλη, πατέρα Μάξιμε, πατέρα Μάξιμε και πατέρα Βασίλη. Κύριε Πρόεδρε της Στυλίδας, κύριε Κατσικολούρη, παρακαλώ, είστε καλά πάντα. Κύριε Πάλα, Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία και κύριοι αντιδήμαρχοι, λοιποί συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι παρευρισκόμενοι, είμαστε ξανά εδώ με πολύ χαρά και τιμή για να πούμε έτσι, να πιούμε ένα καφέ για να ανταλλάξουμε κάποιες κουβέντες μεταξύ μας. Ξέρετε, είναι η περίοδο που περνάμε, όποιος καλείται εκ της θέσεώς του να μιλήσει μπροστά σε κόσμο, σε πολίτες, συμπολίτες του, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί η πραγματικότητα είναι ζωφερή. Κάθε μέρα και χειρότερα, τι να πεις, όσο και αν δεν θες, όσο και αν δεν είσαι στο κέντρο των αποφάσεων που δημιουργούνται όλα αυτά, τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κάποιον και να πω ότι τώρα έγιναν αυτά, όσο και αν δεν ήσουν λοιπόν στο κέντρο των αποφάσεων τα τελευταία 30 χρόνια, παρόλα αυτά όταν είσαι μπροστά σε ανθρώπους με θεσμικό ρόλο και πρέπει να μιλήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάθε μέρα η ζωή μας γίνεται δυσκολότερη, χειρότερη, καταραίει το σύστημα, δυστυχώς. Θέλω να σφίξουμε τα δόντια, να σας πω να σφίξουμε τα δόντια, γιατί η Ελλάδα λέει ποτέ δεν πεθαίνει. Πρέπει δυστυχώς, δυστυχώς πρέπει να το αποδεικνύει συνέχεια. Είναι η μοίρα μας, είναι το DNA μας. Πρέπει να το ξανααποδείξουμε ότι δεν θα πεθάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να σφίξουμε τα δόντια. Ξανά. Να πιαστούμε δυνατά, αλληλέγγυα, ο ένας με τον άλλο, για να προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω να σας παρακαλέσω να τελειώνουμε με όλη αυτή την οτροπία, την περίεργη που συνέχεια στέλνουμε ακατάλληλους ανθρώπους, θα το πω, ακατάλληλους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά. Ανθρώπους που πάνε για να διαπιστώσουν. Άκουγα χθες τον Μπακογιάννη, ήρθε, θα μου πείτε πας για περιφερειάρχης και τα λες τώρα αυτά. Ναι, πάω για περιφερειάρχης, αλλά τα λέω γιατί... Τα λέω γιατί έτσι είναι και ας έρθει απέναντί μου να μου πει ότι έχω λάθος. Άκουγα χθες λοιπόν τον Μπακογιάννη, ήρθε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βγαίνει μπροστά ο Περιφερειάρχης και του λέει, και του λέει ότι μας αδικήσατε λόγω στόχο 2. Ο στόχος 2 είναι ο εξής. Επειδή κάτω στη Βιωτία υπάρχουν όλα τα εργοστάσια και λένε από την Ευρωπαϊκή, Ένωση ότι όλη η στερεά Ελλάδα έχει κατά κεφαλήν πολύ υψηλό εισόδημα, όλοι εμείς παίρνουμε λιγότερα χρήματα από τις άλλες περιφέρειες, η δικιά μας περιφέρεια παίρνει λιγότερα χρήματα. Και στα όλοι οι περιφερειάρχες πριν αναλάβουν οι νομάρχες λένε θα ξεκινήσουμε αυτό να το διορθώσουμε. Και τον ακούω χθες μετά από 2,5 χρόνια να έρχεται και να διαπιστώνει και να λέει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αποστόλου, ο οποίος είναι και αυτός από τη στερεά Ελλάδα, από την Εύβοια, να του λέει Υπουργέ μου, λόγω στόχο 2, εμείς πήραμε τα λιγότερα χρήματα από όλες τις περιφέρειες. Μπράβο σας κύριε Μπακογιάννη, είστε καλός διαπιστωτής. Πάμε παρακάτω. Τελειώνουμε λοιπόν. Θέλουμε ανθρώπους μπροστάριδες που να μην διαπιστώνουν απλώς, να μπαίνουν μπροστά στον αγώνα. Αυτό πρέπει να το σκεφτείτε και να το ξανασκεφτείτε. Ανθρώπους και να είναι κάθε μέρα δίπλα στη δουλειά να φαίνεται ότι δουλεύουν και όχι να μας διηγούν από τα σαλόνια, κοντά, στο απορριμματοφόρο, στο GCB από δίπλα, να κουβαλάνε με την πλάτη, αν χρειαστεί, για να μην πληρώσει ο Δήμος, για να μην πληρώσουν οι φτωχοί στην Παλιοκερασιά, να κουβαλάνε με την πλάτη μαζί με τους Παλιοκερασιώτες, για να γίνει ένα έργο που κάποιοι μας είπαν 300 χιλιάρικα, εμείς το κάναμε με 14, τι να γίνει. Λοιπόν, σας λέω, σφίξτε τα δόντια,
Αλλά ψηφίστε και σωστά από εδώ και πέρα. Ψηφίστε σωστά. Δεν έχουμε πολλές ακόμα ευκαιρίες. Να το ξέρετε. Τελειώνει. Θέλουμε ανθρώπους δικούς σας, δικούς μας, που να έχουν βγει μέσα από τον υπόνομο. Όχι από τα σαλόνια του κορονακίου. Μπράβο, ρε Δημαρχέ. Θέλετε έτσι καλά. Θέλετε αλλιώς. Αποφασίστε εσείς τι θα γίνουν τα παιδιά σας. Λοιπόν, και τελειώνω και με ένα μάγκωμα που έχουν και οι ιερείς και δεν θέλω να το έχετε. Όταν φτάνουμε στο νίκας της Ευσεβές ή νίκας της Βασιλεύσης. Εγώ, αγαπητή μου, δεν έχω πρόβλημα με τους βασιλιάδες. Αρκεί ο βασιλιάς να λεγόταν Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Δαβάκης, δεν ξέρω πώς. Αλλά Γκλίξμπουργκ, όχι. Με τίποτα. Εδώ θέλω χειροκρότημα.